Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που αναρτήθηκε πριν από λίγο στο πόρταλ τη Νέα Κρήτη. Προσβλητική κίνηση από πλήρωμα γερμανικού αεροσκάφου έριξαν περιττώματα στην πίστα του αεροδρομίου Νίκο Χασαντζάκη του Ηρακλή. Ακριβώ, και να δούμε τη συγκεκριμένη και... ανάρτηση. Είναι μια αποκάλυψη του πόρταλ Νέα Κρήτη. Βεβαίω, να πούμε ότι είναι ένα περιστατικό που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει το σύνολο του γερμανικού λαού. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που σε κάθε περίπτωση όμω ντροπιάζει και προσβάλλει. Και δική μα χώρα, αλλά και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε ε, τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν ανήμερα τη 28η Οκτωβρίου. Mm -hmm. Λοιπόν, και έγινε στην πίστα του αεροδρομίου Νίκο Κασαντζάκη. Θα δείτε αμέσω το, το αεροπλάνο. Να πούμε ότι έχει ανέβει στο πόρταλ Νέα Κρήτη. Βλέπουμε εδώ, είναι ένα αεροσκάφος της Twifly, του γνωστού τουριστικού οργανισμού. Μια πτήση που ετοιμάζεται να ταξιδέψει προ την Γερμανία. Κάποια στιγμή, μάλιστα το έχουμε επεξεργαστεί για να μπορεί να είναι αντιληπτό από τους χρήστες του χρήστε του Πόρταλ Νέα Κρήτη. Κάποια στιγμή, και ενώ έχει κλείσει η πόρτα του Boeing 737, βλέπουμε εδώ, ανοίγει και μία αεροσυνοδό πετάει στην πίστα του αερολιμένα μία σακούλα με περιττώματα. Ε, Βεβαίω οι άνθρωποι που εργάζονται από κάτω, βλέπουμε εδώ πέρα την, την σακούλα, η οποία είναι πεταμένη στην πίστα του αερολιμένα. Ε, Έκπληκτοι έμειναν mm -hmm. οι άνθρωποι που εργάζονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και βεβαίω να πούμε ότι το περιστατικό είναι πιο σοβαρό από όσο ακούγεται. Γιατί για να ανοίξει η πόρτα ενό αεροσκάφου που ετοιμάζεται να προσγειωθεί και ενώ αυτή έχει κλείσει είναι λίγο πριν την τροχοδρόμηση, χρειάζεται εντολή και από τον ίδιο τον πιλότο. Άρα δεν πέρα, μπορεί η δηλαδή, αεροσκάφη να, να, να ανοίξει μια πόρτα και να πετάξει μια σακούλα με περιττώματα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και είναι μια σημαντική αποκάλυψη από το πόρταλ Νέα Κρήτη. Το βίντεο και το υλικό ανέβηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε και είναι προ τη μήνυ τη ΤΟΥΗ, που βεβαίω ενημερώθηκε για τη δράση αυτή του, του πιλότου και τη αεροσυνοδού προφανώ, είναι ότι ζήτησε από το πλήρωμα να ζητήσει συγγνώμη και από τον αερολιμένα γιατί ακολουθήθηκε και ολόκληρη διαδικασία προκειμένου αυτά που βρίσκονται μέσα σε Σακούλα να παραληφθούν. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Είναι... Στην πίστη του αεροδρομίου δεν μπορεί να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Υπάρχουν κανόνε λειτουργία και ασφάλεια για τα αεροσκάφη, για τα μέλη του πληρώματο, για όλου αυτού που είναι στο έδαφο. Ε, και ζήτησε η, η ΤΟΥΗ από το πλήρωμα να ζητήσει γνώμη από το δικό μα το, το αεροδρόμιο εδώ. Εγώ θα κλείσω με μία παρατήρηση. Και έχουμε και την επιβολή προστίμου, με Εγώ θα, θα κλείσω με μία παρατήρηση. Εδώ. Τι θα συνέβαινε αν στο αεροδρόμιο του Μονάχου ένα Airbus ελληνική αεροπορική εταιρεία άνοιγε την πόρτα και πετούσε μια σακούλα με περιτώματα στο αεροδρόμιο τη Γερμανία. Νομίζω ότι σε εποχέ που υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα ε, στου λαού όσον αφορά την οικονομική κρίση, χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερο σεβασμό. Και σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στου φίλου Γερμανού τουρίστε. Που από το 1980 μέχρι και σήμερα διαχρονικά επιλέγουν την Κρήτη για τι διακοπέ του. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στο νησί μα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πόρταλ www.neacrete.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά την, την είδηση. Πρέπει να πούμε όμω ότι έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσε εξελίξει στο θέμα, την πλευρά του αεροδρομίου, την πλευρά τη εταιρεία. Όλα αυτά αναλυτικά στο κεντρικό μα δελτίο, στις, στο κεντρικό δελτίο τη Κρήτη, στι 9 παρατεταρτομέρειε.